Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή, ένα μεγάλο αφιέρωμα στα ήθη και στα λαϊκά δρόμενα της Γουρνοχαράς. Ο Θεσσαλικός κάμπος από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα όχι μόνο γιορτάζει την Γουρνοχαρά, αλλά τη ζει. Τη ζει κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Όλα τα χωριά του κάμπου την τηρούν με θρησκευτική ευλάβεια. Γουρνοχαρά λοιπόν στο μακριχώρι Καρδίτσας. Πάμε να γνωρίσουμε τους φίλους μας, να μας μιλήσουν, να μας αφηγηθούν, να τραγουδήσουν και να δούμε πώς ακριβώς γίνεται η Γουρνοχαρά. Άντε, το κύριο Σπάει μη γεία. Κύριο Σπάει μη γεία. Κρέτ τη ζάχαρη, Κουστάκη, κρέτ τη ζάχαρη. Χρόνια πολλά, το κύριο Σπάει μη γεία. Πράγμα πολλά σας, παιδιά. Άντε, σπόρτα πλάκια, σπόρτα πλάκια. Άντε. Πολύ τώρα, θα το κάψεις. Τώρα τα βγάζω καλά. Μα, ορίστε. Μήπως που λέπας το θέλω να βγάλουμε λίπα. Όσο πιο πάει στρωμένα το μαχαίρι. Να φτιάσουμε και τσιγαρίδες. Τσιγαρίδες. Τώρα θα γίνει καλό τώρα. Αφού του θυμιάτωμε δεν θα γίνει καλό. Αλλά και το κουδάρισι μου όμως δεν θέλω. Να μην φύγουμε πολύ σκυλέπα. Δεν βγάλουμε 7 την οικία δεν γίνεται τίποτα. Τα γκάτια ρε. 7. Τα γκάτια. Έχει που δεν είπα και για τσιγαρίδες. Παστό έχει, παστό. Έχει. Ωραία. Σερικό είναι η εθνικό. Σερκό είναι, θέλω να κοιτάξει τώρα. Σερκό είναι. Δεν ξέρει που άκουσε. Σερκό είναι διαλυγμένο, Μάρκο. Σερκό διαλυγμένο. Ολοκληρωμένο είναι διαλυγμένο. Σκρόφα, σκρόφα θα σφάξουμε, ρε. Έχει και δυο γουρνόπλα. Πριν ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε τι είναι η Γουρνοχαρά, πώς τηρείται όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε λίγα πράγματα και για το Μακριχώρι. Ένα όμορφο θεσσαλικό χωριό στην καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, με τον πρόεδρο του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, τον Άρη του Μπιμπίκο, θα μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την ιστορία του χωριού. Το κάθε χωριό έχει την δική του ιστορία με έναν τρόπο διαφορετικό. Αγαπητέ Άρη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνεις να γνωρίσουμε ένα άλλο χωριό στον Θεσσαλικό κάμπο και είναι πάντα χρήσιμο και ωφέλιμο και πάνω απ' όλα επικοδομητικό να γνωρίζουμε την ιστορία του μικρού μας τόπου που διαγράφεται στο πέρασμα των αιώνων, όπως λέει ο φίλος μας ο Φυρφυρής. Μακριχώρι Καρδίτσας. Μακριχώρι Καρδίτσας. Και εμείς σας καλωσορίζουμε τη σειρά μας. Το Μακριχώρι Καρδίτσας βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος του νομού Καρδίτσας και σε απόσταση λιγότερο από 15 χιλιόμετρα πρωτεύουσα του νομού Καρδίτσας είναι το Μακριχώρι. Διατηρεί το όνομά του επί Βυζαντινής εποχής. Μέχρι το 1918 το Μακριχώρι ήταν κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Καλέντζη. Ήταν ένα χωριό παράξενο. Για την ακρίβεια ήταν ένας μακρύς οικισμός που ξεκινούσε από στεγανά εδάφη, έπιανε ένα ολόκληρο χιλιόμετρο και έφτανε μέχρι στις παρυφές του Βάλτου. Αυτό το ασυνήθιστο μήκος του δικαιολογούσε και το όνομα Μακριχώρι. Αυτή η διάταξη του χωριού ήταν μέχρι το 1918 τη χρονιά της Μεγάλης Πλημμύρας. Εκεί τα σπίτια βούλεξαν, έπαθαν καθίζηση, οι κάτοικοι έφυγαν σε στεγανά εδάφη και άρχισαν από το 1920 και μετά να ξαναχτίζουν τις κατοικίες τους και τώρα με τη δύναμη της πληθιάς βέβαια. Τα πλήθυνα, τα σπίτια είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι δεν είναι? Ναι, πάρα πολύ σημαντικά, γιατί εκείνη την εποχή, λόγω πλημμύρας, γιατί πλημμύριζε, ήταν βαλτώδης η περιοχή, ήταν ένας συνδυασμός σπιτιών, λασποκάλυβων και κουμάσια αυτό το χωριό. Με αυτή την πλημμύρα μεταφερθήκαμε εδώ που είμαστε σήμερα δηλαδή, και εκεί αντικαταστάθηκαν τα σπίτια με πλήθυνα, έγιναν πιο,
πιο στέρεα. Το χωριό εδώ πέρα στον καινούργιο οικισμό πότε ακριβώς ήρθε? Ήρθε το 1920. Γιατί μέχρι το 1918 έμενα σε πρόχειρες λασποκάλευα, πρόχειρες κατοικίες. Δεν έμενε τίποτα από το παλιό χωριό, έτσι? Τίποτα, τίποτα. Στο παλιό το χωριό υπάρχει ένα εξοκλήσι Αγία Παρασκευή που έγινε το 1971, μόνο και μόνο να θυμίζει ότι κάποτε εκεί ήταν το παλιό χωριό, το παλιό μακριχώρι. Άρη μου, αν και πιστεύω η βάση το 1922 ήταν τα πληνθόκτητα, όπως αυτά που βλέπουμε στις εικόνες μας, είναι όμορφα αρχοντικά. Μπορεί να ήταν φτωχικά, αλλά ήταν αρχοντικά. Δηλαδή ο Θεσσαλικός κάμπος με τα πυργόσπιτα και πληνθόκτιστα έζησε για αρκετά χρόνια. Ακριβώς, έζησε για αρκετά χρόνια, ναι. Ήθελα να πω για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το χρόνια της Τουρκοκρατίας, να πούμε. Θέλω να πω πρώτα για την πλημμύρα. Δηλαδή, τοπικά στοιχεία που είχαμε χάθηκαν μέσα στις λόχμες και στα λασπόνερα με τη μεγάλη πλημμύρα. Εκεί, δηλαδή, λίγες πληροφορίες που μας απόμεναν για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Όταν έγινε η κατάκτηση Θεσσαλίας το 1363 και μετά μέχρι το 1881, οι Τούρκοι, φημισμένοι για την καλοπέρασή τους, αγνώρισαν τα χωριά που ήταν πολιορκημένα από την υγρασία, τα χωριά του Βάλτου, και έτσι στο Μακριχώρι ήταν λιγοστοί Τούρκοι. Λιγοστοί Τούρκοι που συσχετίζονται με την τοποτήρηση και με τον έλεγχο της Σοδειάς. Είχαμε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας σαρματούλους και κλέφτες που κρύβονταν στο Βάλτο με επικεφαλή τον Στέφανο Καρκίζη, γέννημα Θρέμα Μακριχωρίτη. Ο Στέφανος Καρκίζης ήταν κλεφτοκαπετάνιος, είχε πλούσια ληστρική και πολιετή σταδιοδρομία. Οι κλέφτες κρύβονταν στις αχανείς και απέραντες εκτάσεις του Βάλτο, είχαν τα λιμέρια τους εκεί, είχαν τα κρυσφύγητά τους και σκόρπιζαν με τις υπεδρομές τους, σκόρπιζαν το φόβο και τον τρόμο των Τούρκων στους πέριξ οικισμούς των παιδινών χωριών. Γιατί είχαμε το μακριχωρίτικο Βάλτο, τον κουρτικιώτικο, παραπαραστανίτικο, ριζοβιώτικο, μέχρι τα όρη του Φαναρίου. Στο Φανάρι ήταν η έδρα των Τούρκων. Με τις επιδρομές που έκανε ο Στέφανος Καρκίζης, δηλαδή ήταν τόσο έντονες αυτές οι επιδρομές που αργότερα έκανε μεγάλη ζημιά και στους προϊστούς. Οι Τούρκοι επικήρυξαν τον Στέφανο Καρκίζη και σε ένα γάμο στα Καλογριανά που στεφάνωνε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια των εθήμων του Σαββάτου, του γάμου δηλαδή, προδόθηκε στην τουρκική φρουρά στο Φανάρι και αμέσως η τουρκική καβαλαρία ξεχύθηκε στον κάμπο, έφτασε, ο Στέφανος Καρκίζης δεν πρόλαβε να αντιδράσει γιατί έκρυψαν το άλογό του και έγινε η καρατόμησή του το 1880. Και το 1881 ελευθερώθηκε η Θεσσαλία. Αυτά όσον αφορά το, γιατί είναι πρόσφατο παρελθόν, μπορεί να φαίνεται μακριά, αλλά τα ιστορικές πηγές οι οποίες έρχονται μας κάνουν και προσεγγίζουμε πάρα πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Κάτι για το νέο Μακριχώρι πλέον που βασίστηκε εδώ στον χώρο που είμαστε. Για το νέο το Μακριχώρι, όταν μεταφέρθηκε το χωριό από το 1920, οι κάτοικοι προσπάθησαν να φτιάξουν και εκκλησία, γιατί αναγκάζονταν να πηγαίνουν να εκκλησιάζονται στα διπλανά χωριά που ήταν το Μύρος, η σημερινή Μυρίνη, και το Κορτέσι, ο Πρόδρομος. Και έπρεπε οι κάτοικοι να βαφτίζουν τα παιδιά τους, να στεφανώνονται, ξέρω, ναι. Και εκεί έγινε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Από το 1920 έκτιζαν την εκκλησία και τον ονόμαζαν από τα θεμέλια Άγιο Νικόλαο και αυτή η εκκλησία γκρεμίζονταν. Και ο συγκεκριμένο παππούς μου το 1975 μου είχε πει αυτή τη μαρτυρία γιατί κουβαλούσε τσιμέντο. Γνωστός στην κατασκευή ήταν ο Γιάννης ο Τσαπάρας, γνωστός στις πετρόκτες κατοικίες στην Καρδίτσα. Λοιπόν, και απορούσε με το γεγονός αυτό, γιατί γκρεμίζονταν η εκκλησία. Αυτή η ταλαιπωρία κράτησε μέχρι το 1920, μέχρι το 1926, μέχρι το 1926, όταν οι κάτοικοι αναγκάστηκαν και έφεραν τον δεσπότη Ιζεκίλ. Ο δεσπότης τους είπε να αλλάξουν το όνομα.
και έτσι άλλαξαν το όνομα και από Άγιο Νικόλα που έλυγαν και Αγία Παρασκευή ονόμασαν το ναό Άγιο Κωνσταντίνη και Αγία Ελένη και έγιναν τα δεύτερα γένεια στις 21 Μαΐου το 1929. Ναι, δεν ξανάπησε και το 1954 έγινε ο μεγάλος σεισμός με επίκεντρο στους Σοφάδες. Έπαθαν όλα τα σπίτια ζημιά, ενώ η εκκλησία δεν έπαθε τίποτα. Αυτό έγινε το 1954. Άρα θα μπορούσαμε κάλλιστα να το χαρακτηρίσουμε ένα θρησκευτικό θαύμα. Ναι, γίνονται και αυτά. Ναι, αυτό έγινε από μαρτυρίες που όταν έπεσε η σκεπή και γκρεμίστηκε και έπεσε, τους πλάκωσε όλους, μόνο ένας τραυματίστηκε, ο Μπουτζουρίς ο Βάγιος, που τη μαρτυρία αυτή μας την κάνει ο γιος του, ο Θανάσης ο Μπουτζουρίς, που μαρτυρεί ότι ο πατέρας του έπαθε αυτή τη γρατσουνιά στο κεφάλι. Αυτά όσον αφορά την ιστορία του χωριού, να πούμε και λίγα πράγματα για το σύλλογο, ο οποίος έχει μια πολλαπλή δραστηριότητα πλέον. Ο Λαογραφικός Σύλλογος Μακρυχωρίου ιδρύθηκε με σκοπό και στόχο την διάσωση, τη διατήρηση της παράδοσης, την αναβίωση των ηθών και εθήμων. Έχουμε πολλά χορευτικά τμήματα από παιδάκια του Δημοτικού μέχρι και 80 χρονών. Έχουμε χορευτικό όμιλο, έχουμε όμιλο γυναικών που οι γυναίκες ερμηνεύουν τα παραδοσιακά τραγούδια αυτούσια, γνήσια, όπως τα έμαθαν από τις γιαγιάδες, τους παππούδες τους. Ο Σύλλογος δεν μένει μόνο στο χορευτικό κομμάτι, στο παραδοσιακό. Προσπαθούμε δηλαδή να πλησιάσουμε τους νέους. Κάνουμε βραδιά νεολαίας. Έχει πολλαπλές δράσεις. Ακριβώς. Στολίσαμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο για το χωριό μας, για τα παιδιά μας. Κάναμε βραδιά νεολαίας. Τώρα το καλοκαίρι σχεδιάζουμε να κάνουμε μια ρεμπέτικη βραδιά στην πλατεία για τους πιο νέους. Ναι, διοργανώνουμε διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως παράδειγμα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ανταλλαγή δώρων. Ο σκοπός είναι η σύσφυξη σχέσεων. Απότερο σκοπός είναι να έρθει και η νέα φουρνιά, τα νέα παιδιά να ξαναγυρίσουν στο χωριό, έστω με οποιονδήποτε τρόπο, ή με διασκέδαση, ή κάποια από τα παιδιά πιθανόν να θέλουν να ασχοληθούν και με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό τομέα, γιατί το Μακρυχώρι είναι και αγροτικό, είναι και κτηνοτροφικό και πολιτιστικό. Γιατί από ό,τι γνωρίζω έχει μια πλειάδα από επιστήμονες. Οι οποίοι αγαπούν τον τόπο του σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από ό,τι είδα και από ό,τι άκουσα. Ναι. Ακριβώς, ναι. Το Μακρυχώρι, ναι, έχει ζωντάνια, υπάρχει ακόμα νεολαία. Ίσως αυτό να βοηθάει ότι έχουμε καφιτέρες, ψησταριές, έχουμε μια ωραία πλατεία με πετρόχτη στη βρύση, ένα ωραίο σχολείο ακόμα, το διδακτήριό μας είναι πάρα πολύ ωραίο και ακόμα υπάρχουν παιδάκια ακόμα. Ναι. Κώστα, Άρη μου, το ότι υπάρχουν παιδάκια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω το εξής. Θα πούμε κάποια πράγματα εμείς για τη Γορνοχαρά ή θα αφήσουμε τους φίλους και τηλεθεατές να δουν τους φίλους μας εδώ που κάνουν τη Γορνοχαρά? Για τη Γορνοχαρά το μόνο που θέλω να πω, ας πούμε, ήταν ένα αρχαίο έθιμο. Επί αρχαίας Ελλάδας τιμούσαν, έκαναν θυσίες στο Θεό Κρόνο και στη Δήμητρα, τα χειροσφάγια, και αργότερα επικράτησε το γνωστό μας αυτό, επικράτησε, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν μια διατροφή, εξασφάλιζαν τη διατροφή. Λοιπόν, η Γορνοχαρά όταν ξεκινούσε 8-9 ώρα το πρωί, καλούσαν τους συγγενείς, τους φίλους, με τα καλοτροχισμένα μαχαίρια το έσφαζαν το γουρούνι, με προσοχή έκδερναν το δέρμα, και το δέρμα αυτό για να μην το κόψουν και το γύριζαν μετά στα τέσσερα και το αλάτιζαν για να το χρησιμοποιήσουν για γουρνοτσάροχα το καλοκαίρι, έφτιαχναν γουρνοτσάροχα. Λοιπόν, με το αίμα έπαιρναν και σημάδευαν τα παιδάκια ή τους περαστικούς, με αυτό δηλαδή ήθελαν να φύγουν δηλαδή τα κακά πνεύματα, ήθελα δηλαδή να έλεγαν οι χαρακτηριστικά για τα ψήλια, να μην σε τρώνε τα ψήλια, ξέρω εγώ. Μετά θυμίαζαν το σφαχτό με θυμιάμα και με ένα κάρβονο, ας πούμε, για να εξαγνίσουν το σφαχτό και να είναι ευλογημένο το φαγητό για τον νοικοκύρι. Λοιπόν, είναι ώρα να τη δούμε όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, Άρη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Ελπίζω η χρονιά φέτος να πάει καλά για όλο το Μακρυχώρι, για όλη τη Θεσσαλία, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Και αγαπητοί μου φίλοι, μένετε κοντά μας, γιατί βλέπουμε την Γορνοχαρά στην εξέλιξή της. Thank you.
παστό θωμά. Έχει. Υπάρχει και παστό καλό, ναι. Στα νευρά, έχει. Στα νευρά. Μην χαλάστε το δέρμα, γιατί το δέρμα χρειάζεται για παπούτσια. Για τσαρούχια. Να μην είναι τρυπημένο. Εγώ θέλω τη φούσκα να πέψει να φτιάζουν μπάλα. Και τη φούσκα μετά. Μετά τη φούσκα. Τώρα θέλουμε για το γουρνουτσάρκα να τα φτιάξουμε. Τι γουρνουτσάρκα. Με το δέρμα. Δεν γίνονται τούτα. Γίνονται. Υψηλούτσικο δέρμα τούτο. Λεφτάλο. Εγώ το βλέπω χοντρό άτομα. Χοντρό το βλέπω. Μπράβο, έτσι. Βλέπω τάκι που εδώ το πάει καλύτερα. Καλώς είναι αυτό. Κοίτα, έχουμε όλα τώρα έτοιμα. Κρέας. Ένα Δημήτρη αυτό. Κρέας, πολύ. Γύρτωσε εδώ τα εκεί. Θα παστραβήσουμε. Δεν παστραβήσουμε κι άλλο σωμά. Εντάξει. Δεν έχουμε ποιος να τα μαζίσει τώρα. Έχω την πουδιά Κώστας, μια βολή στραβά. Γουρνοχαρά, αγαπητοί μου φίλοι, ένα πανάρχαιο έθιμο το οποίο διατηρείται ιδιαίτερα σε όλη την Ελλάδα, μπορούμε να πούμε, αλλά ιδιαίτερα όμως στον Θεσσαλικό κάμπο, κάθε χωριό έχει τη δική του ομορφιά. Η Γουρνοχαρά για τα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, εδώ και πολλούς αιώνες τολμώ και το λέω εγώ, πάντα έβρισκε την δική της εφαρμογή. Το κάθε σπίτι είχε το δικό του γουρούνι και με τη Γουρνοχαρά έχει μετά τα δικά του αποθέματα. Είναι κάποια ιστορικά κομμάτια τα οποία θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια, αλλά αυτό όμως που προέχει τώρα είναι εδώ με τον Κώστα, ο οποίος προείσταται της Γουρνοχαράς εδώ στο μακριχώρι Καρδίτσας. Μια Γουρνοχαρά η οποία γίνεται με τα παλιά πρότυπα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε το χθες με τον δικό του αυθεντικό τρόπο. Οι άνθρωποι εδώ πέρα τη γνωρίζουν γιατί την έζησαν, τη βίωσαν, την άκουσαν από τους παππούδες τους, από τους πατεράδες τους και προσπαθούν να την ξανακάνουν, να τη μεταδώσουν στη νέα γενιά, στα παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα οποία θα πρέπει να μάθουν. Γιατί πλέον είναι πολιτισμικό και πολιτιστικό στοιχείο. Κάποτε ήταν αναγκαίο, αγαπητέ Κώστα. Κάποτε κάθε οικογένεια έπρεπε να βάλει απόθεμα. Σήμερα, βέβαια, όμως τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Οι συνθήκες ζωής έχουν πάρει άλλη ροή και άλλη τροπή. Αλλά παρόλα αυτά, εσείς εδώ προσπαθείτε να το διατηρήσει το έθιμο και σε πραγματικές συνθήκες, αλλά και σε πολιτιστικές συνθήκες. Διπλό το καλό. Μεν τα παιδιά μαθαίνουν, οι παλαιότεροι συγκινούνται. Και η μέση γενιά λέει ότι αυτό το οποίο πήραμε από τους παππούδες μας θα πρέπει να το διασώσουμε. Γιατί αυτό είναι όχι μόνο το πραγματικό απόθεμα, είναι το πολιτιστικό μας απόθεμα. Είναι το οποίο δίνει ταυτότητα, οντότητα σε κάθε κομμάτι της ελληνικής γης και σε κάθε χωριό του Θεσσαλικού κάμπου. Η Γουρνοχαρά υπάρχει παντού. Υπάρχει στον Παλαμά, στο Ψαθοχώρι, στον Κοσκινά, στην Ιταία, στο Μακριχώρι που είμαστε σήμερα εδώ. Άρα λοιπόν, το κάθε χωριό έχει τις δικές του μικρές ιδιομορφίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε εδώ τις μικρές ιδιομορφίες, πώς εσείς κάνετε τη Γουρνοχαρά. Γιατί σίγουρα πιστεύω είναι μεν ίδια παντού, αλλά διαφοροποιείται ως προς το κάτι τι. Έχουμε από αρχές ανοίξεως κρατάμε ένα γουρούνι. Κάθε σπίτι. Κάθε σπίτι. Απαραίτητος υπήρχε ένα γουρούνι. Το ταΐζαμε όλο το χρόνο. Αυτό το γουρούνι το δίναμε τα αποφάγια, εμείς τα λέγαμε πλήματα. Διάφορα εκεί μέσα, μεγάλωνε αυτό και στις ημέρες των Χριστουγέννων έβλεπες όλα τα σπίτια, έσκουσαν τα γουρούνια που λέμε. Κάθε, υπήρχε κάποια σειρά, μαζευόταν όλα τα οικογενειακά, έλεγαν σήμερα θα σπάξουμε το δικό μας το γουρούνι, την άλλη μέρα θα σπάξουμε το άλλο το γουρούνι. Και... Άρα ήταν οικογενειακή υπόθεση να το πούμε έτσι απλά, έτσι. Βεβαίως και ήταν οικογενειακή. Οικογενειακή υπόθεση του χωριού. Του χωριού, ναι. Μετά από τα Χριστούγεννα και αρχίζανε και από την ημέρα των Χριστουγέννων. Αρχίζανε, σφάζανε το γουρούνι, βγάζανε τη λίπα που ήταν μια σημαντική πηγή διατροφής για μας εδώ πέρα. Δηλαδή μπορώ να το παρομοιάσω ότι ήταν το ελαιόλαδο που έχουμε σήμερα. Έβλεπες τον άλλον, έβγαζε 7 τενεκέδες το λέγανε λίπα, ο άλλος έβγαζε λιγότερα. Και η κύρια διατροφή τους σε όλα τα φαγητά που φτιάχνανε ήταν η λίπα αντί το λάδι που έχουμε σήμερα. Ήταν απόθυμα, διατροφικό. Διατροφικό. Μετά γινότανε, αρχίζομαι όπως σφάζαμε το γουρούνι, έβγαιναν οι τσιγαρίδες. Ο παστός το λιώνανε που έβγαινε η λίπα, τις κάνανε μετά τις τσιγαρίδες με πράσα, διατηρούνταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί ήταν μέσα στη λίπα. Κάνανε τα λουκάνικα,
που γίνονται με βρασμένο κρέας, σύβρασμα, με πράσα, τα αφήναμε, στεγνώνανε και αυτά είχαν μεγάλη διάρκεια. Η νέα τεχνολογία υπάρχει και αυτή στη ζωή μας. Ναι. Άρα λοιπόν, κατά πόσο μπορεί να δέσει, μην το κλείνεις, άστο εκεί, γιατί βλέπεις πλέον από το παρελθόν που συζητάμε εμείς μας έφερε στο άμεσο μέλλον. Κάποτε όταν κάνανε την Γουρνοχαρά σίγουρα δεν υπήρχαν τα κινητά. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εδώ πέρα το έθιμο είναι το εξής, με το θυμιατό να το πω έτσι απλά. Για ναι. Πες μας λίγο για αυτό το πράγμα. Όταν σφάζαμε το γουρούνι, βάζαμε θυμιάμα από πάνω, μέλι και ζάχαρη να είναι το γουρούνι, το χειροσφάει με υγεία κάποιες που θυμόμαστε εδώ πέρα. Και μετά είχαμε και ένα άλλο έθιμο, να είναι ευλογημένο, προπαντός να είναι ευλογημένο, γιατί το σταυρώναμε. Και μετά υπήρχε κάποια διαδικασία, δηλαδή έπαιρνε ένας λίγο αίμα, το έβαζε εδώ για να μην το τσιμπάνε τα ψήλια. Το ότι περνάς εσύ με το θυμιατό και το αερίζουν όλοι αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα έθιμο να είναι ευλογημένο το γουρούνι. Και να το... Έχει και μια θρησκευτική σημασία. Ακριβώς. Έχει και μια θρησκευτική. Έστω το μάθαμε από τους πατεράδες μας, από τους παππούδες μας. Αυτό προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε σήμερα. Το ότι μετά τα κάρβουνα όλα αυτά τα ρίχνεις στο λαιμό από το γουρούνι, αυτό σας έχουν δώσει παλιότερη κάποια σημειολογία. Ναι, αυτό είναι για να, από τη στιγμή που υπάρχει και το θυμιάμα να είναι ευλογημένο, ναι, ευλογημένο και καλοφαγωμένο. Και όπως λέμε, και το χειροσφάει με υγεία για να το φάμε. Κώστα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή το να σφάξει ένα γουρούνι και να το γδάρεις δεν είναι εύκολο πράγμα. Χρειάζεται τέχνη. Υπήρχαν τεχνίτες με την έννοια που ήξεραν να σφάξουν καλά, ή κάθε οικογένεια έχει τον δικό της εκδοροσφαγία που λέγεται. Ή υπήρχε ένα-δυο άτομα στο χωριό που λέγανε σήμερα θα έρθουμε στο δικό σου το σπίτι. Ο Γιάννης, παράδειγμα, ξέρει να σφάξει και να γδάρει πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάθε οικογενειακό συνήθως είχε το μαστορά του, για να σε δώσω να καταλάβεις. Πολλά μαστόρια στο χωριό. Ακριβώς, πολλά μαστόρια. Γιατί από τη στιγμή που είχαν όλα τα σπίτια, όλα τα οικογενειακά μάλλον, και όλα τα σπίτια, άρα κάποιοι ήξεραν σε ένα οικογενειακό, ξέρω εγώ, κάποιο να σφάζει. Μαζευόταν 6, 7, 10. Και για να είμαι ειλικρινής, το μισό του γουρούνι του τρώγανε. Και στο τέλος δεν έμενε και τίποτα. Και γινόταν και ένα μικρό γλέντι, υπήρχαν και γλεντζέδες με τα τσίπουρα, με τα κρασιά. Και το βράδυ πάλι φαγητό. Ναι. Ναι, ναι. Κοίτα, δεν κρατιέται κύριε, σιγά σιγά θα έρθουμε και σε εσάς. Υπήρχε κάποιος, θυμάσαι κάποιον που να λέγανε παλιά ότι ο Τάδε ήταν καλός γδάρτης? Γιατί σε κάθε χωριό, θυμάμαι εγώ σε ένα χωριό έλεγαν ο Τάδε, παράδειγμα, πολύ καλός, τεχνίτης, άριστος, ο καλύτερος λέγανε. Όπως είπα και πάλι, το κάθε οικογενειακό, όχι το κάθε σπίτι, το κάθε οικογενειακό είχε το μάστορά του. Ήτανε κάποιος, το πήγαινε, ξηράφι που λέμε, δεν έκουβε το δέρμα, γιατί κάνανε τα γουρνοτσάρουχα από το δέρμα. Και δεν αφήνανε πολύ παστό για να βγάλουν την πιο πολύ λίπα. Και υπήρχε και μία... ας το πούμε, συνεργιά, ποιος θα βγάλει και τους περισσότερους δενεκέδες λίπα. Το δικό μου το γόρο είναι καλύτερο. Ακριβώς. Δεν κρατιέται το γουρνουτσάρκα. Τώρα θα έρθουμε και σε σένα, δεν κρατιέται. Κώστα, για να περάσουμε και στις κυρίες εδώ πέρα. Εδώ έχουμε την κυρία... Η κυρία Βασιλική. Ναι, ορίστε. Τι έκανες κυρία Βασιλική εσύ? Έπαιρνες το δέρμα και έκανες γουρνουτσάρουχα? Εγώ, όχι, ο πατέρας μου. Έκανε γουρνοτσάρουχα. Βέβαια. Φορούσες γουρνοτσάρουχα εσύ? Φόρησα από τη θέρεζα στο θέρο. Φόρησα, ναι. Άρα λοιπόν δεν αφήναμε να πάει τίποτα από το γουρνί στράφη. Μα δεν είχαμε λεφτά να παίρνουμε παπούτσια. Είμαστε ξυπόλοιτοι. Είχατε πόρους. Βέβαια. Πάμε να πάρουμε νερό στη βρύση, πάμε ξυπόλοιτοι μέσα στο κουρνιχτό. Ναι, αλλά είχατε πόρους. Είχατε το γουρούνι, είχατε τα αρνιά, είχατε το μαλλί. Ναι, αλλά τα δεν φουριόνταν όλο ο καιρό. Μόνο στο θέρο. Μάλιστα. Να τα πάμε να πάρουμε νερό από τη βρύση, όχι. Πάμε ξυπόλοιτοι. Ύστερα βγήκαν παντόφλες, θα περνάμε παντόφλες, πήγαιναμε μέσα και έλεγαμε πώς λίπα έβγαλετε σήμερα εσείς. Εμείς έβγαλαμε 5 τρία, εμείς βγάλαμε 7. Και τρώγαμε το πρωί, δεν είχε μόνο να μας δώσει να φάμε, καψάλα, στην παραστιά που λέγαμε τότε στο Μπουχαρί, και άλλη φυκή λίπα και τρώγαμε. Αυτό ήταν το φαΐ μας. Κυρία. Εγώ θυμάμαι από τη γιαγιά, από τους γονείς μου, για αυτό το ωραίο που κάνουμε σήμερα. Πώς ξεκινούσαμε να το σφάξουμε το γρούνι, το μάτι, το ρίχναν κάτω, το σφαζαν, το ρίχναν κάτω, ύστερας και μετά με τη βουνιά, η κοπριά από την αγελάδα, το θυμιατίζαμε στο λαιμό.
Και μετά άρχιζαν οι άντρες, το άνοιγαν, το σκίζανε και βγάζανε. Ναι, βέβαια οι άντρες. Ξαναπαίρνει το λόγο στις μετά για να του το χεμαχίσετε. Εμείς ήμασταν για τα πράσα. Για τα πράσα, για λουκάνικα. Για τα πράσα, τα λουκάνικα οι άντρες. Εμείς τα πράσα, τσιγαρίδες. Και να φτιάσουμε και το φαΐ που είναι για τα λουκάνικα του Σιρμαία. Άρα η γυναικεία υπόθεση ήταν αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα μπροστά. Τα πράσα. Οι άντρες τα λουκάνικα. Οι άντρες ήταν για τα λουκάνικα. Εμείς είχαμε τα υπόλοιπα. Λείπα να πατήσουμε, να φτιάσουμε τσιγαρίδες. Αυτά. Και η κυρία δίπλα. Η κυρία. Εγώ έχω να δω γιατί είμαι πιο νεότερη από τις κυρίες και ήμουν και λίγο φευγάτη εκτός χωριού, αλλά τα θύματα τα παλιά τα θυμάμαι με πολύ νοσταλγία και δεν πρέπει να χαθούν. Εδώ οι Γκραγκούνιδες έχουν μεγάλη ιστορία. Νομίζω ότι είναι η πιο καλύτερη περιοχή, έτσι το νομίζω εγώ. Έχουν πολύ μεγάλη παράδοση από τις μαμάδες μας και από τους μπαμπάδες μας που είχαν πάρα πολλά παιδιά και τα θρέφανε με αυτά τα καλά προϊόντα που είχαν για εκείνους τους καιρούς. Μια φαμιλιά που λέγαμε τότε, 8 νοματέοι, 11, 15 νοματέοι, γιατί ζούσαν οι γιαγιάδες και νεότεροι και συνυφάδες μαζί, ας πούμε 2-3 μαζί, είχαν πολλά να προσφέρουν, ήταν αγαπημένοι, το οποίο δεν βλέπουμε σήμερα. Είχαμε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον. Αν δεν είχε ένας, ήταν... Σκαμνάκι, πώς το λέγατε εσείς? Καρικλάκι. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Καρικλάκι, το χαμηλό. Το. Ναι. Καθόμασταν γύρω στο τζάκι, ψήναμε. Μας μεγαλώσανε και μας έδωσαν καλές ανατροφές οι πατεράδες μας. Αυτό έχω να θυμάμαι από τους παππούδες μας. Α, ήθελα και κάτι άλλο. Όταν δεν είχε κάποιος διπλανός μας, εμείς η οικογένεια που είχε ένα μεγάλο γουρούνι και μικρό βέβαια, ήταν πρόθυμοι και να πάνε στην οικογένεια. Είχαμε μεγάλη αλληλεγγύη. Τώρα όμως δεν το βλέπω εγώ αυτό και με λυπεί. Γιατί, όχι μόνο για την κρίση, έχει γίνει αλλιώς και η ζωή μας. Πρέπει τώρα να διδάξετε εσείς τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αυτό που είπες προηγουμένως. Αγάπη, αλληλεγγύη, συνοχή, γουρνοχαρά, όλα αυτά τα πράγματα που εσείς τα βιώσατε. Πρέπει λοιπόν να τα μεταδώσετε τα παιδιά σας. Και στα εγγόνια ιδιαίτερα. Γιατί μια σοπιάρα λοιπόν να δώσουμε. Και μια σοπιά. Μπατζίνα. Έχω μεγάλη παράδοση για όλα τα χωριά τα Γκραγκούνικα. Εγώ επειδή τα ζήσα και εγώ μικρό και τα θυμάμαι. Έχω μεγάλη νοσταλγία και τους βγάζω το καπέλο τους μεγάλους που λένε. Και εμείς συνεχίζουμε για τους νεότερους. Ωραιότατα. Θα μας πείτε κάνα τραγούδι. Να καθίσω δίπλα σας για να πάρω και... Κάτσε, θα πάρω ένα σκαμνάκι εγώ τώρα. Πού έχει ένα σκαμνάκι εδώ. Να το. Κώστα, εδώ ποιο θα πούμε. Κώστα, πάρει και εσύ εδώ. Τώρα εδώ που καθίσαμε τις κυρίες. Ένα, ό,τι θέλετε. Α, πολύ ωραία. Έλα, Κώστα, κάτσε Κώστα εδώ. Ποιο θέλετε να πούμε. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε σε τούτο νοικοκύρι. Να έχει τραπέζι, ένα αργυρό, στο φράμα λαματένιον. Έχει και ένα λαφόπουλο, μας κερνάει να πιούμε. Πάμε. Σε τούτο σπίτι απόρθαμε. Μάλιστα. Ωραιότατα. Γιατί εσείς έχετε τραγούδια, οι Γκραγκούνιδες και οι Βλάχοι, αν ξεκινάνε να τραγουδούν, δεν σταματάνε. Έτσι, δεν είναι. Αυτό το έχουμε, ναι.
Ξεκινάτε και φεύγετε, φεύγετε και λέτε. Ζούσαν με αυτά τότε. Έχω στον αδερφό σου εντολή να προσέχουμε το Θόδωρο, λέει. Αφού έχετε εντολή. Τότε τα τραγούδια, αφού τα λέγανε στο Συριάνι που έβγαιναν μετά από την εκκλησία, από τα φώτα μέχρι τις απόκρεις, έβγαιναν στο Συριάνι. Και όλο με το στόμα τραγούδουσαν οι μεγάλες. Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν μια κοπέλα τότε παντρευόταν παλιά και τύχαινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σαν νιώπαντροι οι πεθερές βάζανε τις νύφες να κάνουν τις δουλειές ή τιμή σένε και το αν πρώτο διάστημα. Αν ήταν νιώπαντροι, ναι. Η νύφη έπρεπε να βγει έξω στη ρούγα, να φαίνεται ότι σκουπίζει, ναι. Ότι μαζεύει. Ειδικά τις μέρες ναι. Του Γορνοχαρά η νύφη. Ναι, ναι, η νύφη ήταν μπροστά, μπροστά, για οποιαδήποτε. Ναι, πάλι εδώ βέβαια. Πώς... Και... τη στολή. Έχω ακούσει ότι ιδιαίτερα οι Γκαραγκούνιδες μετά το γάμο κρατούσαν τα φλουριά για ένα μεγάλο διάστημα. Ένα χρόνο. Στο θέρο θα να πάει νύφη, τα φλουριά, τη στολή την καλή την νυφικιά. Στο τζβουνιές να πάει τα φλουριά, όλες τις δουλειές. Χριστούγεννα, Πάσχα, τα πάντα. Τα πάντα, αν νύφη δεν έβαζε φλουριά δεν περνάει καλά το κορίτσι. Το είχαν και αυτό. Οι αξίες της ζωής κόστα, έτσι ήταν πράγματα. Και ένα που υπάρχει, όταν υπήρχε μια καινούργια νύφη στο οικογενειακό, ναι, όταν υπήρχε μια καινούργια νύφη στο οικογενειακό, με την είπε κάποιος μεγάλος αυτή την ιστορία, όταν οι άντρες αρχίζανε και κάνανε τα λουκάνικα, που γεμίζανε τα λουκάνικα, τι λέγανε, φέρε τον πλάστη. Στον πλάστη δεν μπορείς να το κρεμάσεις το λουκάνικο και γλιστούρσε και το συμφουγκαριά να το φέρει από εδώ, δεν. Και έλεγε, τον πλάστη. Και μετά είχαν το ξύλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοίταξε πόσο όμορφο. Απόσωσε. Ναι. Μπράβο. Και μετά τις λέγανε φέρε, γιατί υπήρχε το ξύλινο σουφλί που κρεμούσαμε τα λουκάνικα κάτω από τα χατήλια για να στεγνώσει. Γιατί αν δεν περνούσε ο παπάς τα φώτα να μας τα ευλογήσει, δεν τα πειράζαμε τα λουκάνικα. Μετά τα φώτα αρχίζαμε να τρώμε τα λουκάνικα. Γιατί έπρεπε να τα ευλογήσει πρώτο ο παπάς. Απόσωσες. Απόσωσα. Κοίταξε πόσο όμορφο είναι. Η ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα η γλώσσα του παιδινού χώρου έχει πολύ όμορφες λέξεις. Δηλαδή αυτή η ντοπιολαλιά είναι εκπληκτική. Το απόσωσες που είπε η κυρία. Κύριε Θόδωρη, όποια νύφη δεν ήταν ξύπνια και ήταν λίγο μπουταλού που τα λέγαμε παλιά, έλεγαν, όταν ζιόμουν άντρε τα λουκάνικα, έλεγαν νύφη. Φέρ του τα ψή, φέρ του πλαστήρι, σταματά το λουκάνικο στο πλαστήρι. Πάει το πλαστήρι αυτήν, μόλις του βάλει το λουκάνικο, φέρ του το. Σήμερα είναι η μέρα που θα μάθουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Δεν είσαι ξύπνη, έλεγαν, δεν είσαι ξύπνη. Το πλαστήρι σταματάει, του τα ψήγια μου, του τα ψή, έλεγαν οι Ισραήλ. Δεν μου λέει, οι πεθερές ήταν μητριαρχικές, δηλαδή ήταν σκληρές με τις νύφες τότε. Δηλαδή, μερικές ήταν. Γενικά λέμε. Ανάλογα στο χαρακτήρα. Μερικές ήταν, άλλες όχι. Μερικές ήταν. Τα δεν πήρα ξυπνή νύφη, δεν είναι ξυπνιά. Ναι, γιατί, κοίταξε, οι πεθερές, να το πούμε έτσι, ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν αργαστεί, όπως λέει, ναι, με πολύ σκληρές συνθήκες. Καθημερινά να σηκώνεις τις πέντε χαράματα. Οπότε το ότι έμπαινε ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια, σίγουρα και αυτό έπρεπε να δουλέψει. Ανάλογα, βέβαια, τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα. Σιγά-σιγά την νύφη έπαιρνε τα πατήματα της πεθεράς. Τα λασκόδια του πρέπει, ποια είχαν τότε, ποιο θα τα σκοδεί να χτυπήσει τη λούμπα τη νύχτα. Ποια είναι η κουκυρά, σκόντα νύχτα και ζύμουνι. Για να είναι πρώτη, κατάλαβες. Βέβαια το σκαβίδι. Κοιτούσαν, πήρε καλή νύφη. Σκότει και γνωρίζει μου, συμπλέον το σκαβίδι. Μικρό χωριό ήταν, γνωριζόταν όλοι. Ναι, ναι. Ύστρα πίτα, νιάβαν να φτιάξει πίτα. Μερικές ήξεραν, μερικές δεν ήξεραν. Δεν ήταν απαραίο. Τα λάτι να χάλαν τα φύλλα και του ρύζι. Γινόταν και αυτά, έτσι. Βέβαια. Αυλαμάδες του γάμου την Πέμπτη. Θα πάμε να λύσουμε το πέπλο, έλεγαμε, στην νύφη. Εύκαινη. Αυτά θα τα πω μια φορά όταν θα κάνουμε ένα γάμο. Θα μας πεις πώς γίνεται ένας γάμος μια φορά με τον Κώστα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί θα μιλήσω. Ναι, Κώστα. Τότε, επειδή ήταν μεγάλα τα οικογενειακά, έβλεπες τον άλλον, είχε 6, 7, 8, 10 παιδιά. Όλες οι νύφες είχαν τις δουλειές της. Πόσα κορίτσια είχαν. Ανάλογα. Λέγανε έχουμε τρία παιδιά και τέσσερα κορίτσια, ναι, δεν ναι. Λέγανε τρία αγόρια. Ναι. η κάθε νύφη είχε τη δουλειά της. Η μία θα πήγαινε να κάνει το φαγητό, η άλλη θα πήγαινε να φουκαλίσει τη ρούγα που λέγαμε. Δηλαδή ήταν να μας τσβουνές, άλλοι να μας τσβουνές, άλλοι να πάνε τα κοτόπουλα. Αυτό λέγεται, λεγόταν μάλλον, ή λέγεται σήμερα κοινωνική οικονομία, αλληλεγγύη. Των κατοίκων που ζούσαν εδώ, γιατί τότε υπήρχε αρμονία. Μπορεί να είχαν τα δικά τους προβλήματα, τα μικρά ή τα μεγάλα, αλλά υπήρχε όμως μια συνέργεια, μια αγάπη.
μια αλληλουχία, μια αλληλεγγύη. Όλα αυτά που λες σήμερα, άμα τα βάλουμε σε ένα κομμάτι χαρτί και τα αναλύσουμε, θα πούμε τοπική κοινωνία, κοινωνική οικονομία, οικιακή οικονομία. Έζησε ο κόσμος και ήταν πολύ όμορφο. Πρώτον, ήταν δεμένος ο κόσμος. Ήταν αγαπημένος ο κόσμος. Δεν υπήρχε εγώ, δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά αυτά που βίωσα, δεν υπήρχε γουρνουχαρά, τσίπουρο κρασί, χορός τραγούδι. Μούτχι, γουρνουχαρά, δεν είδα ποτέ. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ τώρα με τις κυρίες, άμα καθίσουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εμείς πολλά βιώματα. Ναι. Θα δύο λεφτά, θα πάμε και στα παιδιά, θα πάμε και στα παιδιά μετά να αφήσουν. Θα καθίσουν εδώ τα παιδιά, πώς έχει διαδικασία. Στην τάβλα να λιανίσουν το κρέας. Για να οι καραβούνες να... Ωραία. Εμείς θα δώσουμε λίγο χρόνο στις κυρίες να τελειώσουν εδώ για να έρθουν μετά τα παιδιά να λιανίσουν το κρέας. Και αν θέλετε μετά, εσείς ό,τι θέλετε επεμβαίνετε. Εντάξει. Εντάξει. Τα ντρόπια. Τι έχουμε εδώ. Πότε θέλουμε. Εδώ, εδώ, πάτε. Λίγο για το καλό κάνω. Να φτιάσουμε τα λουκάνικα, τσιγαρίδες, να μας φτάσει τα πράσα. Να μας φτάσει τα εκεί. Άντε, καλά, μα να μου αφήσεις εσύ. Άρα, κοίτα, νύχος και. Καλά λένε εδώ, κάτι λένε. Καλημέρα σας, καλώς είστε. Έλα, να μας βοηθήσει εδώ. Έλα και εσύ, κουλά. Άντε, πάρε να τελειώσουμε. Τραγιάσκα με κουμπί και δίκοπο. Μαγέρι. Κουμπιά έχουν οι τραγιάσκες. Ευχαριστούμε τους φίλους εδώ που μας έδωσαν όλες να φορέσουμε τραγιάσκα. Δίκοπα μαχαίρια έχουμε εδώ πέρα. Η καλύτερη, δεν λέμε ψήστες, αλλά η καλύτερη σφαγής, να πούμε. Ναι. Γδαρτάδες. Μπράβο, θα μου το λέτε με τη σωστή λέξη. Γδαρτάδες. Και όπως τη λέτε στο χωριό. Θα μας συμπληρώνετε. Ό,τι λέμε λάθος, έχουμε εσάς εδώ πέρα. Γδαρτάδες. Εδώ έχουμε κοντά μας τον Κώστα, ας είπαμε. Έχουμε του κρέας και τα λουκάνικα. Θωμά. Εσύ θεωρείσαι ο καλύτερος γδάρτης εδώ. Καλά. Σεμνός, λίγο ο καλύτερος. Σεμνότατα λίγο ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ναι. Είναι ο καλύτερος. Κοίταξε, επιβιώνω όλοι εδώ ότι είσαι ο καλύτερος, υπαριθμόν ένα. Για να γδάρεις ένα γορούνι θέλει τέχνη, το έμαθες από τον παππού σου, από μικρό παιδί. Το έμαθα, είχα μαγαζί που η ψεσταριά, 33 χρόνια και έσπαζα. Άρα εσύ είχες κάτι επάγγελμα. Ναι, είχα επάγγελμα που το έφτιαχνα αυτό. Και τότε παλιά έσπαζα, γιατί ο πατέρας μου έφτιαχνε γουρούνι, είχε 6 παιδιά. Και... Κάτσε, όταν λες 6 παιδιά τι εννοείς. Πόσα κουρίτσια. Ναι, 3 παιδιά, 3 κουρίτσια. Είχε 6 παιδιά, προσέξτε τώρα τι όμορφα είναι εδώ. Είχε 6 παιδιά. 3 παιδιά και 3 κορίτσια. Ποτέ στην ελληνική ύπαιθρο δεν λέει κανείς 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Δηλαδή, γιατί, τα κορίτσια είναι για πέταμα. Όχι, παιδιά είναι αυτά. Και παιδιά. Γι' αυτό τα είπα παιδιά εγώ. Όλοι παιδιά είναι. Και τα κορίτσια παιδιά είναι και τα αγόρια παιδιά είναι. Ήταν η χαρά των γονιών. Ήταν η χαρά των γονιών τότε. Που ήταν, είχαν τόσα παιδάκια. Έφτιαναν μεγάλο γουρούνι. Για να το τρώμε, γιατί το έβαναν χρονικής. Όταν έσπαζαν αυτό, του είχαν το άλλο παρμένο. Για τον άλλον τον χρόνο να συμπληρώνει 2 χρόνια για να βγάλουν πολύ λίπα. Για να τρώνε. Γιατί η λίπα, μόλις έβγαινε η μάνα μου το ψωμί, πάει να μην και κλειβάμε, ανοιγάμε. Πόσα κιλά μπορεί να φτάσει ένα γουρούνι σε ένα σπίτι, σε ένα χρόνο? Πάνω από 200 κιλά. Το φτιαχνάμε τότε. Και σήμερα γίνεται, αλλά τότε τα φτιάχναν γιατί ήταν 1,5 χουρνού. Το λέγαμε εμείς, 1,5 χουρνού του γουρούνι. Για να. Τιώσει για να του τιώσουμε, να τρώμε, γιατί μόλις έβγαινε η μάνα μου το ζεστό του ψωμί, πάει να μην και κουβάμε γωνία και βανάμε μέσα.
στο ψωμί και τρουγάμε. Έρχναμε και αλατάκι και τρουγάμε. Και μας, ναι. Και μας κυνηγούσε η μάνα, δεν μας άφηνε να φάμε. Ναι. Όχι κατσαμάκι, του ψωμί δεν μας έφυγε. Το κάθε κομμάτι από το γουρούνι πήγαινε για διαφορετική χρήση. Ναι, καθένα. Αυτό η σπάλα, παραδείγματος χάρη, που τη λέμε. Τώρα που έχουμε μπροστά, ναι. Ναι, η σπάλα. Το πέτο. Ναι. Το λένε τώρα το πέτο, το λένε πασέτα. Άστο πώς το λένε τώρα, ναι. Δεν μας νοιάζει τώρα, όπως θέλει να το λένε. Εμείς το λέγαμε πέτο τότε. Κοίταξε, εσύ τώρα κόβεις με αυτό το δίκοπο που λέει μαχαίρι. Ναι. Σήμερα ξέρεις πως κόβουν ηλεκτρονικά πλέον, τα βάζουν στα σφαγεία. Ναι. Τα βάζουν τώρα, έχουν τον αητό, τον βάναμε στα λουκάνικα. Είδες τι ωραία υποβολή έχεις, ναι. Οι γυναίκες, ναι. Την τριγάνα την ψήναμε. Ναι, γιατί την έβαναμε και έφτιαχναμε πρώτα την τηγανιά, μόλις το έβγαναμε, έφτιαχνε η νοικοκυρά του σπιτιού, έφτιαχνε πρώτα την τηγανιά για να πιούν τσίπρο αυτοί που έσπαζαν τα γουρούνια. Και μετά άρχιζαν ύστερα, έφτιαχναν το φαγητό για τα λουκάνικα. Φαγή. Του φαΐ θα λες. Ναι, τη γρούνα θα λες, μπράβο σου, ωραία. Του φαΐ. Το φτιάχναν και για να ευχαριστηθούν οι μαστόροι που έκουβαν το κρέας. Κρέας του λέμε τώρα. Έκουβαν το κρέας για τα λουκάνικα. Και άρχισαν ύστερα, έφτιαχναν το κρέας για τα λουκάνικα, άρχισαν να τα γεμίζουν. Έβγαινε η τηγανιά. Η τηγανιά άρχισαν και ύπναν τα παιδιά. Αυτοί ύπναν μόλις μυθούσαν και έβαναν να φάνε φαγητό τηγανιά. Και άμα ήταν κανένα νύφι που δεν ήταν λίγο έτσι φιλότιμ, νέκρυβαν το φαγητό, το ψωμί από κάτω τάβλα. Και έλεγε νύφι, ωραία τι πολύ ψωμί τρώνε μάνα αυτοί. Λέει, βλέπεις, λέει, το έφαγαν το ψωμί όλο. Μάνα τσίξερη. Και λέει, εκείτα κουρτσάκι μου, λέει, μήπως το βάνα που κάνουν τάβλα. Και του είχαν το ψωμί όλο που κάνουν τάβλα. Το έκρυβαν. Και νύφι πήρε και δανεικό από το μαχαλά. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι δεν είναι ιστορίες, δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητες οι οποίες συνέβαιναν στο παρελθόν. Γιατί κάθε οικογένεια έχει τα δικά της, έχει τον δικό της τρόπο, τον δικό της φαγέα, τον δικό της τρόπο να φτιάχνει το λουκάνικο, πάντα με τον ίδιο χαρακτηριστικό, με τα πράσα, με τα αυτά. Σαν βασικές αρχές ήταν, αλλά ο κάθε τεχνίτης βέβαια έβαζε την τέχνη του λίγο περισσότερο αλατισμένο. Ή... Άλλος το έσπαζε το λουκάνικο, άλλος δεν το έσπαζε, άλλος ήταν μισμένος. Κάνονταν στο πλάι, δεν τα γιόμιζε. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω όλους. Μας δώσετε το στίγμα τουλάχιστον από την αρχή πώς φάζεται να γουρούνι, τι συμβαίνει σε όλη τη διαδικασία μέχρι που να φτάσουμε στο λουκάνικο και σε όλα τα άλλα που λέγονται λίπα, που λέγονται το κάθε κομμάτι που βρίσκει τη δική του εφαρμογή μετά για να πάει προς κατανάλωση. Λίπα τότε οι γυναίκες έπιαναν δουλειά από τις 9 η ώρα του πρωί. Μας το είπαν, εμείς στεναχωριέσαι, μας το είπαν οι γυναίκες γι' αυτό. Αγαπητέ Κώστα, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε εδώ πέρα. Νομίζω μας έδωσαν το στίγμα και θα δούμε πώς γίνεται και τα λουκάνικα μετά. Οπότε όλα αυτά που μας είπε ο Θωμάς εδώ πέρα θα τα δούμε. Ακριβώς, γιατί εκεί γινόταν το μεγαλύτερο πανηγύρι. Στα λουκάνικα. Στα λουκάνικα. Γιατί εκεί άρχισαν, αφού κουραστήκανε από το πρωί 8 η ώρα που σφάχτηκε το γουρούνι. Εκεί κάθονται, γεμίζουνε, πίνουνε, τραγουδάνε. Και πάμε στα λουκάνικα. Θέλετε να πείτε και εσείς ένα τραγούδι, έχετε έτσι διάθεση. Οι γυναίκες είναι πιο μερακλείδες. Δεν είμαι μερακλείς. Δεν είσαι μερακλείς στο τραγούδι. Ευτυχώς έχει τις γυναίκες. Τότε που ήταν στη Γουρουχαρά και χόρευαν, δεν ήξεραν χορό και χόρευαν τον πειράτη και έβγαιναν όξι μπριφέρας, αγκανούσαν όχι. Βγαίνουν ένα-ένα. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, τα θυμάμαι. Ήμουν μικρός εγώ και πάει να μάζευα τα λεπτά από κοντά που τα πετούσαν στα όργανα. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι είναι ιστορίες που πρέπει κάποια στιγμή αγαπητέ Κώστα να τα διηγηθούμε, να τα αφηγηθούμε όλα αυτά. Αυτά είναι κομμάτια, είναι τις καθημερινότητες του χθες όμως. Λοιπόν, τα θυμάμαι λέει εδώ και... Εμένα προσωπικά μου αρέσει με την κουβέντα. Μπορεί να κάνουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή, αλλά βγαίνει το αυθόρμητο που υπήρχε τότε, Θοδωρή. Ο κόσμος εδώ εκφράζεται με πολύ όμορφο τρόπο. Δηλαδή, θυμάται το χθες, δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, πήγαινα έξω στο μεριά, έρχονταν τα όργανα. Ναι. Αυτά που λέμε πάντα τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν.
και θα πρέπει να τα μάθουν. Κάποια στιγμή αυτή η γορνοχαρά πρέπει να γίνει όχι μόνο πολιτιστικό γεγονός, πρέπει να γίνει διδακτικό γεγονός. Να έρθουν τα παιδάκια όπως ο νεαρός που είναι απέναντί μας και να το δει, να το βιώσει, να το νιώσει, να καταλάβει ότι ο παππούς ζούσε έτσι και να αναγνωρίσει τις αξίες του σήμερα. Γι' αυτό και εμείς σαν Λαογραφικό Σύλλογος Μακρυχωρίο κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να θυμηθούν οι μεγάλοι σε ηλικία, να θυμηθούν οι μεγάλοι σε ηλικία και να μάθουν και οι μικροί πώς γινόταν, πώς ζούσαν οι παππούδες, οι προπαππούδες κτλ. Πώς ζούσε το χωριό μας. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστούμε. Μας δώσατε τα φώτα σας για να δούμε πώς γίνεται μια πολύ καλή γουρνοχαρά, να μάθουμε όλες τις τεχνικές. Να είστε σίγουροι ότι θα το γευτούμε το δικό σας το γουρνάκι, σίγουρα, λίγο αλλά σίγουρο. Σας ευχαριστούμε. Ναι, Κώστα μου. Λοιπόν, κύριε Θωμά, να σταματήσουμε το μουιαμπέτ και να αρχίσουμε λίγο δουλειά. Γιατί ο πολύ μιλάμε εδώ. Μιλάμε πολύ, μιλάμε πολύ και δουλεύουμε λίγο. Θα τολμούσε να το κάνει αυτό κάποια χρόνια να μιλάει. Όχι, δεν υπήρχε εκεί. Άρα είπαμε πολλά. Περισσότερα από όσα έπρεπε. Είπαμε πολλά, αλλά λίγη δουλειά. Για να πέσουμε στη δουλειά τώρα. Πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα να δούμε και την άλλη διαδικασία και πώς κόβει το κρέας αλλά και πώς γίνεται λουκάνικο. Oh,
Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Πέμπτη, ώστε να περάσετε όμορφα. Γεια σας.